Καταρχάς, τόση ώρα μιλούσαμε με τον Μάρκο και αποκαλύψαμε κάποια μυστικά. Ένα, ότι ο Μάρκος Λεζές ξέρει καράτε, οπότε στις βιντεοκασέτες που κάποια στιγμή χρησιμοποιούσε κινήσεις καράτε δεν ήταν ψεύτικες. Όχι, όχι. Όχι. Δεν ήταν. Επίσης, ότι είσαι από το Κιάτο, Κορινθίας, και επίσης ότι κάποτε σε πεθάνανε. Ναι. Και τώρα, επειδή βλέπω και το ότι ετοιμάζεται να μπουν σε μια κάσα στους Δεκόπανοι, που είναι στο γραφείο τελετό, ναι, πες μας για αυτή την ιστορία. Γράψανε στο Facebook ότι πέθανα. Με τη φωτογραφία μου και μάλιστα πέθανε από καρδιακή. Έκανε και το λόγο. Προσβολή και η κηδεία θα γίνει, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά πριν ένα μήνα, δύο, είχαν πεθάνει τον Τζάκονα. Α, εντάξει. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή είναι πολύ φίλος μου, τον πήρα τηλέφωνο. Του λέω, το σήκωσε η γυναίκα, του λέω, τι να πω τώρα. Εγώ ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έτρεμα. Δηλαδή, λέω, περίμενα να πω, μου δίνε τον Κώστα. Αν με άκουγα, ποιο Κώστα, θα το πήγα. Και τι είπες? Λέω, Λέλα, ο Κώστας, λέει, περίμενα στον δώσω. Λέω, ζει. Του λέω, ρε Κώστα, ζεις. Είσαι καλά. Μια χαρά. Δεν τον είχε πάρει άλλος. Όχι. Μια χαρά έμενε. Του λέω, μας έχουνε πεθάνει. Το ξέρω, θα βγω στην τηλεόραση. Πας περίπτωση. Αφού λοιπόν πεθάνανε εμένα, με παίρνει τηλέφωνο. Ρε εσύ, έχεις πεθάνει κι εσύ. Του λέω... Τέλειο. Του λέω, έχω πεθάνει. Δηλαδή τώρα είμαστε αποθαμένοι. Του λέω ναι. Και μιλάμε από τον κάτω κόσμο. Του λέω ναι, Κώστα. Καλά, έχω σήμα καμπάνα. Τρομερό. Τι ωραίο να διασκεδάζεις.